Για τη συγκεκριμένη ποικιλία, Φάγκον Ντόρο, της οικογένειας στο πλευρό του στα Μανιτάρια, χρειαστήκαμε αχυρόμπαλα από σιτάρι, την οποία τη μουσκέψαμε για 24 ώρες. Το βάλαμε σε μια σακούλα με νερό, το αφήσαμε 24 ώρες και παραπάνω. Το βγάλαμε έξω και το αφήσαμε να στεγνώσει. Συνήθως το αφήνουμε 4-5 ώρες το χειμώνα. Τώρα που είναι καλοκαίρι, λίγο λιγότερο. Ιδανικά σκεύη για την αχυρόμπαλα ουσιαστικά είναι οι πλαστικές σακούλες. Εμείς χρησιμοποιήσαμε θήκες γιατί είχαμε stand. Οι πλαστικές σακούλες που κρατάνε την υγρασία είναι ιδανικές για τα μανιτάρια. Όταν το μανιτάρι θα αναπτύσσεται, θα κρατάνε την υγρασία, ώστε εμείς να χρειάζεται να ψεκάζουμε λιγότερο νερό. Κάναμε τρύπες όπου χρειάστηκε για να τα πιάσουμε μετά ιερά από η σύρμα. Η κατασκευή που κάναμε εμείς ήταν μια κατασκευή δική μας. Ουσιαστικά μας πέρισε ένα stand και θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε και το χρησιμοποιήσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αφού τοποθετήσαμε τις σακούλες στα stand, κάναμε τρύπες ώστε να μπορεί να μπει το μυκήλιο μέσα. Κάθε stand και δύο τρύπες, από 5 γραμμάρια μυκήλιο ή κάθε τρύπα. Σε διαφορετικό βάθος και με απόσταση φυτεύσεως 10 εκατοστά. Το μυκήλιο είναι ο σπόρος μαζί με το απομεινάρι του μανιταριού. Πρέπει το stand να μείνει σκοτεινό για 6 εβδομάδες. Μετά από 6 εβδομάδες θα το ανοίξουμε, θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και μετά με την πρώτη γρανίδα φωτός να ξεκινήσει να παράγει το μανιτάρι. Το μανιτάρι θα βγαίνει σύμφωνα με την ποσότητα που έχουμε βάλει για ένα μήνα. Για ένα μήνα θα βγάλει συνέχεια μανιτάρια. Να μην ξεχνάμε ότι για τους καπνιστές η νικοτίνη σκοτώνει τους σπόρους. Τα μυκήλια, τα πάντα. Σε όλα τα φυτά ισχύει αυτό. Πρέπει να έχουν καθαρά χέρια, πρέπει να φοράνε γάντια. ¿A quién le llamas viejo?